Πώς πάει η προεκλογική εκστρατεία? Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν μιλάμε ευρωπαϊκά. Μιλάμε για κότερα, μιλάμε για μέτρα τα οποία θα ληφθούν την επόμενη 20ετία, αλλά δεν μιλάμε για το τι θα ψηφίσουμε στην παράλληλη Κυριακή. Εντάξει, είναι και αυτά μέρος του πολιτικού ενδιαφέροντος. Βέβαια, μα δεν παραπονιέμαι. Απλώς με ρωτήσατε πώς είναι και σας περιγράφω είναι την δύσκολο, πραγματικότητα. Όχι, είναι αλήθεια. Αλλά δεν είναι και για να είμαστε πραγματικοί, δεν είναι μόνο στη χώρα μας που συμβαίνει. Παντού. Ακριβώς. Το ενδιαφέρον για τις ευρωεκλογές είναι πολύ χαμηλό. Δεν έχει ο Ευρωπαίος πολίτης την αίσθηση ότι αν ψηφίσει αυτό ή το άλλο, θα δει πραγματική αλλαγή. Θα δει αλλαγή. Αλλά δεν καταλαβαίνει τι πρέπει να ψηφίσει για να δει. Οπότε είναι λίγο διστακτικός ή δεν θα συμμετέχει σε πολλές χώρες. Πάντως, τολμώ να πω ότι αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι ο μέσος Έλληνας, όχι εμείς ενδεχομένως το παρακολουθούμε λίγο περισσότερο, δεν αισθάνεται να έχει και άμεση επαφή με αυτά που συμβαίνουν στο Ευρωκοινοβούλιο ή να τον αγγίζουν ευθέως. Καταλαβαίνει ότι κάπου μπορεί να τον αγγίζουν, αλλά δεν ξέρει πού. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Βλέπει τα πράγματα που γίνονται γύρω του, τι γίνονται με ευρωπαϊκά χρήματα. Αλλά δεν υπάρχει μια άμεση σύνδεση. Αν ψηφίσω αυτό, θα έχω αυτά. Ακριβώς. Αυτή την πολιτική. Ενώ αν ψηφίσω, μόνο σε γενικό επίπεδο υπάρχει αυτό. Οπότε η ψήφος στις ευρωεκλογές στην ουσία είναι επιβράβευση του ενός ή του άλλου κόμματος για τις προτάσεις που καταθέτει, όχι στα ευρωπαϊκά όμως, γενικότερα ως ύπαρξη, ως κόμμα. Ναι. Βέβαια, αυτό εκ των πραγμάτων γίνεται επίσης διότι οι εκλογές γίνανε σε μια περίοδο που είναι δίπλα στις εθνικές εκλογές. Μην πω μαζί, είναι δύο μήνες πριν, δύο μήνες μετά που λέει ο λόγος. Άρα σχεδόν ταυτίστηκαν. Η συγκυρία δηλαδή τις ταύτισε ακόμα περισσότερο. Δεν λέω ότι θα κουβεντιάζαμε ευρωπαϊκά διαφορετικά, πάντως θα κουβεντιάζαμε ακόμα λιγότερο. Ακριβώς. Και το 2014 που ήταν μακριά οι εκλογές, δεν είχαμε ιδιαίτερη κουβέντα για τα ευρωπαϊκά. Και μην ξεχνάτε πως έχουμε και δημοτικές και περιφερειακές και κοινοτικές. Πολύ πράγμα. Οπότε εκατοντάδες υποψήφοι διεκδικούν το χρόνο του κάθε πολίτη με αποτέλεσμα να παράγεται φόρη. Οι προοπτικές για το ποτάμι πώς είναι, πώς βλέπετε? Κοιτάξτε, δεν θα πω ότι το γκάλωπ μας έδωσε για πρώτη φορά πάνω από 2%, διότι τα γκάλωπ είναι λίγο έτσι, λίγο αλλιώς και αυτές οι αναλέγονται. Οι μετατροπές των ψήφων σε προβλέψεις είναι πάντα υπό την αίρεση της πραγματικότητας. Και σε τόσο μικρά μεγέθη θα έλεγα και από πείρα σας το λέω αυτό και είναι και λίγο ανακριβής. Δηλαδή ακριβώς. Πώς θα σου πει τον γκάλωπ 15 μέχρι 2,5 ή 3,2. Μέσα στους 100. Ναι, ακριβώς. Ναι. Όμως έχουμε ένα στοιχείο στατιστικό το οποίο μας συνδέει με όλες τις ευρωεκλογές που γίνει από το 81. Ναι. Ότι 12 περίπου τις 100, 14, 11 των πολιτών που ψηφίζουν στις εθνικές εκλογές τα μεγάλα κόμματα, πάνε στα μικρά. Δεν τα ψηφίζουν σε ευρωεκλογές. Σωστό. Άρα υπάρχει μια βάση, ένα 12% το οποίο μοιράζεται σε μικρά κόμματα από το ποσοστό αυτών που ψηφίζουν μεγάλα κόμματα. Σε μικρότερα. Από κοινάλ και κάτω που λέει ο λόγος, δηλαδή. Σε όλους θα πάει. Ας πούμε, ναι, το κοινάλ είναι πιο μεγάλο κόμμα για τις ευρωεκλογές, οπότε. Ενώ δηλαδή ότι... Μιλάω για αυτά που κινδυνεύουν να μην μπουν στην Ευρωβουλή. Μην ξεχνάτε, 17% των ψήφων στις προηγούμενες εκλογές δεν μπήκανε, δεν ανταποκρίθηκαν, δεν αντιστοιχήθηκαν σε βουλευτή. Και είχαν μπει 7 κόμματα. Είχαν μπει 7 κόμματα. Τώρα μιλάμε για 5, ας πούμε. Τώρα μιλάμε με βάση τα εθνικά κριτήρια για 5. Εγώ θα στοιχημάτιζα ότι πάλι 7 θα βγουν. Ναι. Και το πρόβλημα με το ποτάμι είναι να είμαστε μέσα στα 2 τα οποία θα περάσουν παραπάνω, τον πι. Πάντως είναι θετικά τα μηνύματα από τις προσπάθειες που κάνουμε, αλλά φαντάζομαι αυτό τα βλέπουν πολύ υπόψη. Ναι. Δηλαδή αυτό το άνοιγμα στην κοινωνία που κάνουν αγκαστικά τα κόμματα παραμονή εκλογών, πάντα θετικά μηνύματα δίνει. Παρά να κλείσεις, να είσαι κλεισμένο στα γραφεία σου, είσαι έξω και μιλάς με τους ανθρώπους. Είναι καλό γενικά για την πολιτική. Πέστε μου κάτι. Το ποτάμι ήταν η θετική έκπληξη των ευρωεκλογών που περιγράψατε τώρα του 2014. Είχε πάρει 6,5% περίπου αν δεν απατώμε. Πάνω είναι από εκεί. 6,6. Ναι. Ήταν η θετική. Ναι. Και τώρα, 5 χρόνια μετά, αγωνίζεται να δούμε αν θα μπει, δεν θα μπει, θα είναι πιο κάτω κλπ. Τι πήγε στραβά μέσα στην πορεία αυτή? Μιλάω ευρωεκλογές με ευρωεκλογές. Παίρνω μια σύγκριση ευθεία. Ναι, αλλά τότε το ποτάμι ήταν μια πρόταση για την αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Αυτό δεν κατάφερε να βάλει τη σφραγίδα του. Είτε διότι πέσαμε στις κοσμογονικές αλλαγές του 2015, όπου πραγματικά η χώρα κόντεψε να βουλιάξει και το τελευταίο που σκεφτόταν κανείς είναι να τα αλλάξει ριζικά όλα και έπρεπε να επιβιώσουμε. Είτε και το ίδιο με τα λάθη, δεν μπόρεσε να δώσει ένα στίγμα για τις εκλογές. Δεν ψηφίζουν τόσο για συγκεκριμένες θέσεις. Θα σε ψηφίσω εκτός αν είναι προσωπικές. Δηλαδή θα ψηφίσω για να διορίσει την πόλη. Οι υπόλοιπες θέσεις, πιο πολύ ψηφίζει ο ψηφοφόρος για ένα μήνυμα, για ένα στίγμα, για ένα όραμα, παρά για τελείως επεξεργασμένες θέσεις, τις οποίες είχε και το ποτάμι. Το ποτάμι δεν κατάφερε να δώσει λοιπόν αυτό το ευρύτερο μήνυμα. Ωραία, να ψηφίσουμε ποτάμι γιατί.
Αυτό το γιατί θα μπορούσε να το κάνει. Αυτό το γιατί υπήρχε και τότε και τώρα. Ναι, υπήρχε και τότε και τώρα. Αισθάνομαι δηλαδή ότι κάτι συνέβη το οποίο δεν το έχουμε αναλύσει. Παρακώς θα αναλυθεί και αυτό νομίζω, όπου χάθηκε το ελαττήριο, να το πω έτσι. Μέσα στην συνέβη και η παλινδρόμηση με το κίνημα αλλαγής, που θα ήταν ενδιαφέρον ο μεσκεντρός χώρος, ενδιάμεσος χώρος να συγκροτηθεί. Αλλά φάνηκε πως δεν γινόταν με τους όρους που τελικά επέλεξε η ηγεσία του Πασόκ. Ναι. Αλλά και αυτό στήχησε στο ποτάμι βεβαίως, γιατί αλλιώς ανοίγει σπανιά για μια κοινή πορεία και μετά με την ουρά στα σκέλια ο καθένας πάει στο χώρο του. Ήταν ένα πλήγμα. Τα μικρότερα κόμματα να δέχονται και συγκεκριμένα πλήγματα. Ναι. Από εκεί και πέρα πληρώσαμε. Οι πρέσπες δεν κόστησαν. Τις πρέσπες. Πληρώσαμε τις πρέσπες σε επίπεδο βουλευτών. Δεν πιστεύω ότι θα τις πληρώσουμε σε επίπεδο. Είναι η γνώμη, ναι, αλλά επειδή ήταν πάντα θέση μας ότι έπρεπε να δοθεί η λύση, δεν πιστεύω ότι οι ψηφοφόροι μας γι' αυτό απομακρύνονται από το ποτάμι. Απομακρύνθηκαν διότι δεν ήμασταν με κατά βάση συνεπείς στο να στηρίξουμε αυτό που θέλαμε, δηλαδή τη σύγκρουση με τον πελατειασμό, και να δώσουμε και να εφαρμόσουμε και να πιέσουμε και για τις λύσεις που οδηγούν στη σύγκρουση με τον πελατειασμό, όχι μόνο να μείνουμε στα λόγια. Αυτό πλήρωσε το ποτάμι. Φάνηκε μια απόσταση μεταξύ οραμάτων και πρακτικής, δηλαδή πως θα μπορούσαν να υλοποιηθούν κάποια μέτρα. Για τις πρέσπες δεν πιστεύω, παρόλο το ότι μας κόστησε σε επίπεδο τριών βουλευτών από εδώ και από εκεί, πιστεύω πως ήταν μέσα στον προγραμματικό μας λόγο. Δεν είχαμε άλλον τρόπο δηλαδή να το προσεγγίσουμε. Αν κάθε φορά υπάρχει μια προσέγγιση που λέει κάνω σφιγμομέτρηση, βλέπω τι θέλει ο κόσμος και ψηφίζω το αντίστοιχο. Mm. Εμείς δεν ήμασταν έτσι ούτε στα δικαιωματικά νομοσχέδια, ούτε σε όλες τις προτάσεις, ούτε στις ψήφους εμπιστοσύνης που καταψηφίζαμε την κυβέρνηση. Δεν ακολουθούμε αναγκαστικά τα polls, αλλά έχουμε και κάποιες αρχές, αξίες, τάσεις, θέσεις. Και φτάνει η 26η Μαΐου και ή τιμωρούμαστε ή επιβραβευόμαστε. Σας εύχομαι εγώ να είστε στην Ευρωβουλή, γιατί δεν έχω καλό να μην το ευχηθώ, και να πάει καλά η προεκλογική εκστρατεία. Ήταν ο κύριος Μίλτος Κύρκος, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ποτάμι. Καλή σας μέρα, κύριε Κύρκο, και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.